Για να λέω ότι είμαστε live. Μάλλον είμαστε live. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για γενετικούς αλγόριθμους και πόσο σημαντικοί είναι και πόσο γαμάτι είναι και πόσα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα με ένα παιχνίδι. Δηλαδή, θα βάλουμε το γενετικό αλγόριθμο που θα φτιάξουμε να παίξει φιδάκι. Το φιδάκι της Nokia. Το κλασικό του 3210. Λοιπόν, που... Όχι του και του... Όχι, όχι, όχι. του 33 νομίζω ότι ήταν λίγο διαφορετικό. Παίρναγε και μέσα από του τοίχου. Πέρναγε και μέσα από του τοίχου ε, και, και νομίζω ότι έκανε και κάτι άλλο. Ε, εμφανιζόντουσαν και κάτι άλλο. Από... Ναι, κάτι... ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι αυτό. Εντάξει, okay, τώρα μην το μπλέξουμε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λόγο. Yeah. Λοιπόν, θα το βάλουμε να παίξει και θα προσπαθήσει να το πά... να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Εμεί δεν θα του πούμε πώ να το κάνει αυτό. Πρέπει να το βρει μόνο του. Αυτή είναι η λογική του AI. Λοιπόν. Αλλά πριν από αυτό. 1080p, κάτω στο γραναζάκι για να μας βλέπετε καλύτερα και να βλέπετε καλύτερα το κώδικα και τα φωτιάκια μας. Greek Digital Community, Slack Workspace με προγραμματιστές από όλο τον κόσμο. Είμαστε και εμείς μέσα, κανάλι Social Nerds. Link στο description, επίση έχουμε και δουλειέ. Και μια που μιλάμε για δουλειέ, ψάχνουμε στην εταιρεία που δουλεύω, το Human Factor, προγραμματιστή. Θα έχουμε ανεβάσει αγγελία, για όποιον δεν την έχει δει. Στο τέλο τη εκπομπή, το ξέρω ότι σα κρατάω σε αγωνία τώρα, αλλά δεν έχει νόημα να το πω τώρα. Στο τέλο τη εκπομπή θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τη θέση και ενδεχομένω, αν έχετε κάποια ερώτηση face to face ή μάλλον face to YouTube, να τη συζητήσουμε. Σωστά. Πάμε. Πάμε. Ωραία, κάνει sound check. Oh, Ωραία. Λοιπόν, 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 λοιπόν. <clears throat> αυτή εδώ είναι η παρουσίαση τώρα, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας δείξω ένα sneak peek. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται, δηλαδή, τι, όπα, τι θα φτιάξουμε. Σακ, Σε... όχι αυτό. Έλα. Αυτό. Λοιπόν, npm start. Τιν τι έγινε? Ε, α! Οχ! Έχω ξεχάσει το NPM από χτε ανοιχτό. Να τρέχει. Λέω κι εγώ, σηκώθηκα σήμερα το πρωί και είχε φάει 30% μπαταρία. Και λέω, Τι στο καλό, τι, τι έκανα χθε το βράδυ. Το έχω ξεχάσει να τρέχει ανοιχτό. Πέρε γάμο το. Λοιπόν. Sneak peek είναι αυτό, μετά θα το εξηγήσουμε, μην ανησυχείτε. Τι κάνουμε τώρα, βλέπουμε ότι αφήνουμε φιδάκια να παίζουν, στην αρχή τα πάνε τελείως χάλια, όπως ε, φαίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά όσο τα αφήνουμε τώρα αυτά να τρέχουν, μισό λεπτάκι να δω ο επεξεργαστής στη φάση βρίσκεται γιατί πρέπει να θερίζει. Μ, εντάξει. Όσο τα αφήνουμε αυτά να τρέχουν, θα γίνονται όλο και λίγο καλύτερα. Οκ, okay, λοιπόν, το κλείνω αυτό τώρα. Πήρατε το sneak peek σα. Βλέπετε, βλέπετε ότι ακολουθεί σιγά σιγά λίγο το φαγητό. Πάει, 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 και το βρίσκει. Και είμαστε ακόμα στη τρίτη γενιά. Λοιπόν, τα αφήνουμε και μια τέταρτη γενιά και πάμε στην παρουσίαση. Βερικά, Γιατί... Γενικά φαίνονται λίγο μόγκολα όμω. Δηλαδή, βρίσκουν ένα pattern και απλά. Ναι, 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 είναι ακόμα πολύ. Εδώ τρακάρουν, αλλά. Ε ε έχω ελπίδα σε αυτό κάτω αριστερά. Έχω ελπίδα, έχω ελπίδα. Όχι, ήδη λύθιο. Λοιπόν, πάμε, 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 πάμε στην παρουσίαση. Θα πάμε μετά εδώ. Ε, από ό,τι έχω καταλάβει, πηγαίνει μετά από τη δέκατη γενιά και μετά αρχίζει και γίνεται λίγο ανθρώπινο. Πιο πριν πέσει σαν το Γιάννη. και ξεκινάμε. Αυτοί εδώ είμαστε σε special guest στην Αταλία. Και θα ξεκινήσουμε φυσικά με τα σοφά λόγια του Τζόσεφ Στάλιν, που έχει πει ότι η γενετική αλγόριθμη είναι απίστευτη είναι, είναι ένα πολύ γνωστό που έχει πει. Αυτό το είχε πει όταν ε, στο μουσικό σχολείο της Αυστρίας κάποια στιγμή. Και ε, ε, όταν είχαν γίνει τη μόδα το 1750. Όταν, ε, να το διάβασα και εγώ προχθέ. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ή, ήταν τη μόδα για όλοι οι γενετικοί αλγόριθμοι. Τότε δηλαδή ο ε, ναι, όλοι, ρε, όλοι, όλοι. Και γι' αυτό έχασε και στο Βατρελό. Τι, τι, λέω. Λοιπόν. <laughs> <laughs> όχι, καλά τα λε. Να λε αυτά <laughs> να μαθαίνει ο κόσμο. Θα χρειαστούμε για το σημερινό επεισόδιο Θα χρειαστούμε κάποιε βάσει. Πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο από νευρονικά δίκτυα και πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο από JavaScript. Okay. Από JavaScript δεν καταλαβαίνει κανείς, οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά για νευρονικά δίκτυα, θα κάνουμε μία μικρή εισαγωγή. Τι σημαίνει, τι, πώς, πώς δουλεύει γενικά ένα νευρονικό δίκτυο. Πολύ απλά, πολύ πολύ, πολύ, πολύ high level ο τρόπος που δουλεύει. Το βάζουμε, το φτιάχνουμε και του λέμε, πάρε κάποια δεδομένα. Δηλαδή, πάρε φωτογραφίες από γάτες και φωτογραφίες από σκύλους. Και του λέμε, μάντεψε. Αυτό που σου δίνω τώρα είναι φωτογραφία γάτας ή φωτογραφία σκύλου. Μετά αυτό σου λέει, είναι φωτογραφία γάτας, είναι φωτογραφία σκύλου. Εσύ το διορθώνει. Του λες άμα, άμα ήταν λάθο, του λες, Όχι, δεν είναι φωτογραφία γάτα, είναι φωτογραφία σκύλου. Βρίσκει πόσο λάθο έχει πει, γιατί ένα νευρονικό δίκτυο όταν σου επιστρέφει και σου λέει πιστεύω ότι είναι γάτα ή πιστεύω ότι είναι σκύλος, σου λέει πιστεύω κατά 60% ότι είναι γάτα και κατά 40% ότι είναι σκύλος. Στο περίπου τώρα, αλλά κάπου, κάπως έτσι είναι γενικά. Οπότε σε περίπτωση που δεν ήταν γάτα και τελικά ήταν σκύλος, σημαίνει ότι έχει κάνει 60% λάθο. Και αυτό λέγεται το κόστος, το cost. Μετά κάνει adjustment, που στο χώρο των νευρονικών δίκτυων και του machine learning λέγεται back propagation, το οποίο ε, με, μέχρι στιγμής θα ξέρετε ότι θυμάστε τα ολοκληρώματα και τις παραγωγούς που κάναμε στο Λίκιο και δεν ξέραμε γιατί τα κάνουμε. Τα βλέπω και πού σε φιάλτες. Ναι, ναι, για, αυτό, γι αυτό, γι αυτό, τα κάναμε. Είναι, είναι, σημαντικά, είναι σημαντικά, εδώ πέρα. Ε, αυτό λέγεται back propagation, λοιπόν, οπότε προσπαθεί να καταλάβει το νευρονικό δίκτυο, μάλλον προσπαθεί να αλλάξει το, τα βάρη του έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα του δώσει θα του δώσεις μια αντίστοιχη φωτογραφία, να σου πει σωστά ότι είναι γάτα ή σωστά ότι είναι σκύλο, σε περίπτωση που έκανε λάθο. Και στο τέλο, αφού λέμε ότι το έχουμε εκπαιδεύσει αυτό το νευρονικό δίκτυο, του λέμε, οκ, okay, τώρα δεν θα σου πω εγώ τι είναι κάθε φορά που σου δίνω μια φωτογραφία, θα μου λε εσύ από εδώ και πέρα τι είναι. Δηλαδή, και θεωρούμε πλέον ότι το νευρονικό δίκτυο θα κάνει σωστά τη δουλειά του και θα μα πει αν μια φωτογραφία είναι φωτογραφία γάτα ή φωτογραφία σκύλου. Προφανώ ένα νευρονικό δίκτυο μπορεί να έχει. Δεν είναι απαραίτητο να ξεχωρίζει γάτε με σκυλιά. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα κιόλα να ξεχωρίζει γάτε με σκύλου. Ε, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πάντω, εχω... αυτό που αγνοούμε ε, σε πάρα πολλέ περιπτώσει όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, μπορεί να φαίνεται χαζό σε κάποιον να ξεχωρίζει γάτα από σκύλο. Αλλά όταν ε, δίνει αυτό το πράγμα σε κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη τα ερεθίσματα, α πούμε, ή το κόνσεπτ του τι είναι σχήμα, τι είναι χρώμα, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Ε, δηλαδή κάθεται και βλέπει μια μάζα από pixel και λες τώρα τι θες να αναγνωρίσω ακριβώς, που είναι την πρώτη <laughs> διαφορά. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτή έχει φως, αυτή δεν έχει ας πούμε. λες ναι, μα θέλω γάτα ή σκύλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Ε, είναι απίστευτο το τα... ότι πόσο πράγμα έχει από πίσω αυτό. Τα... τα, τα patterns που έχουμε αναπτύξει εμείς από... Δηλαδή, ε, ε... ένα μωρό πότε ξεχωρίζεις, τα 4-5 χρονών. Οπότε παίρνει 5, χρόνια ας πούμε. Κάνουμε τελείως underestimate αυτή την ικανότητα που αναπτύσσουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι έχουμε κάνει ένα βίντεο ε, το οποίο είναι σε αυτήν εδώ τη διεύθυνση. Θα βάλουμε και λίγο στο description. Δέχομαι. Για όσου δεν μα βλέπουν live, θα βάλουμε και μια κάρτα κάπου εδώ. Κάτσε, να φαίνεται το χέρι. Ε, Εκεί. Ακολουθήστε το διάνυσμα του δαχτύλου μου. Όχι εσύ, κάτσε. και μια κλασική μορφή. Με συγχωρείτε λίγο. Μια κλασική μορφή, όπως έλεγα λοιπόν, νευρονικού δικτύου, είναι αυτή εδώ πέρα όπου έχουμε ένα input, όπου το input, φανταστείτε εδώ πέρα, σε περίπτωση που μιλάμε για φωτογραφίες, ότι είναι όλα τα pixels, ε, με τα δεδομένα που έχει ένα pixel, δηλαδή RGB, και ποιο νούμερο, ποιο, πιο είναι τέλο πάντων. Μετά υπάρχει ένα hidden layer, και γι' αυτό το λόγο το λέμε και deep learning, γιατί υπάρχει hidden layer, hidden layer, και στο τέλος υπάρχει ένα output που σου λέει ότι αυτό είναι γάτα ή αυτό εδώ είναι σκύλος. Δηλαδή, ή θα βγει αυτό εδώ ένα, ή θα βγει αυτό εδώ ένα. Τώρα, όπως είπαμε, το λέμε high level, το εξηγούμε high level. Ε, έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο, όπως το βίντεο που σας είπα λίγο πριν, το εξηγούμε πολύ πιο δυναμικά. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά πρέπει να πούμε τι είναι τα νευρονικά δίκτυα για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Φανταστείτε ότι το input, σε περίπτωση που μιλάμε για μια φωτογραφία η οποία είναι 200x200 pixels, θα είναι... 40.000. Ναι, 40.000. Θα είναι 40.000 ε, διαφορετικά τέτοια. Εδώ βλέπουμε τρία, θα έπρεπε να είναι 40.000. 40 Άμα θέλουμε να είναι RGB κιόλα, θα, θα είναι 120.000. Αν θέλαμε να ήταν RGBA, δηλαδή να, έχουμε και το, να κρατάμε και το α, θα ήταν 160.000. Ε, φυσικά από κάποιο, σημείο, από, και, από κάποιο σημείο και μετά αυτό δεν γίνεται, δεν μπορούμε να έχουμε τόσο τεράστιο input και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε. Ε, διαφορετικά, διαφορετικού είδους νευρονικά δίκτυα. Έχουμε κάνει, άμα θέλετε, ένα βίντεο το οποίο θα το βάλω και αυτό εδώ από κρυπτογράφηση γυναικείου μυαλού με AI που χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο τύπου νευρονικό δίκτυο για, ακριβώς για φωτογραφίες. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για πολλαπλασιασμό πινάκων. Λοιπόν, ο πολλαπλασιασμός πινάκων είναι κάτι που χρησιμοποιείται Παντού. Φέρε μου, φέρε μου. Είναι... Α, α, το, α, το, έχω βάλει δύο διακριτικά για να μην χρειάζεται να, να στο πω, δηλαδή. Για να γίνει ψηλοαυτόματα. Ε, το... Ο πλαμπλασιασμό πινάκων είναι κάτι που γίνεται παντού. Δηλαδή, υ, υπάρχει. Ο παλάθο. Ε, 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 υπάρχει σε όλου του κλάδου τη επιστήμης. Υπάρχει στη φυσική, προφανώ. Υπάρχει στα μαθηματικά, προφανώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι το οποίο γενικά πρέπει να το μάθουμε λίγο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να το κάνουμε εμεί καθώ μιλάμε για ε, νευρονικά δίκτυα, γιατί προφανώ θα χρησιμοποιήσουμε την Python ή την TensorFlow για να το κάνει για μα. Αλλά είναι κάτι που όπω και να έχει πρέπει να το μάθουμε. Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα. Πρέπει να το βάλω εκεί. Λοιπόν, συγχωρήστε με αν έχει λίγη γυαλάδα. Ε, ε, όχι, όχι. Νομίζω ότι. Κάτσε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δουλεύει κανονικά. Θα κάνουμε απλά ένα πολύ γρήγορο πολλαπλασιασμό πινάκων. Απλά για να το έχουμε στο μυαλό μα. Λοιπόν, ένας πίνακας είναι ένα πίνακα είναι 1, 2, 3, 4. Και άλλο ένα πίνακα είναι 5, 6. Δεν πρέπει να διαλέξω μεγάλου αριθμού γιατί θα κάνω λάθο τον πολλαπλασιασμό. Live και θα γίνω ρεζίλ. Λοιπόν, ένα πίνακα. Ε, που στη συγκεκριμένη περίπτωση για μα, εφόσον μιλάμε για machine learning, δεν το λέμε πίνακα, το λέμε tensor. Ή στα ελληνικά τανιστή. Δεν το ξέρω αυτό, εδώ το έμαθα. Λοιπόν, για να πολλαπλασιάσουμε έναν πίνακα με έναν άλλον, πρέπει οι γραμμέ, οι στήλε του πρώτου να είναι ίσε με τι γραμμέ του επόμενου. Δηλαδή, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ένα 2x2, γιατί έχουμε εδώ πέρα δύο γραμμές και δύο στείλε, και εδώ πέρα έχουμε δύο στείλε και δύο γραμμέ, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πολλασιάσουμε 1, 2, 3, 4. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτή εδώ δεν θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Πρέπει οι γραμμέ του πρώτου να είναι ίσε με τι στήλε του δεύτερου. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα 2 πέρα 2, και εδώ πέρα 2 2x2. 2, πρέπει αυτή εδώ η αριθμή να είναι ίση. Και το αποτέλεσμα που θα βγει, Sorry! το αποτέλεσμα που θα βγει θα είναι αυτή εδώ η δύο αριθμή. Δηλαδή, το αποτέλεσμα του πίνακα που θα πάρουμε θα είναι 2 x 2. Τώρα ο τρόπο που το κάνουμε αυτό και ο, τρόπο... ο λόγο που το κάνουμε αυτό είναι γιατί ο πίνακα είναι ο μόνο τρόπο όταν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε αριθμού, έτσι ώστε να πολλαπλασιάσουμε όλε τι πληροφορίε του πρώτου στοιχείου με όλε τι πληροφορίε του δεύτερου στοιχείου. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε πίνακε παντού στον χώρο τη επιστήμη. Και πάμε στο πολλαπλασιασμό πινάκων. Ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή. Sorry, απλά θέλω να δω λίγο ότι είμαι ok. Λοιπόν, Ξεκινάμε από την πρώτη γραμμή και από την πρώτη στήλη. Και πολλαπλασιάζουμε. 1 επί 5. Συν, δηλαδή πολλαπλασιάζουμε αυτό με αυτό εδώ. 2 επί 7. 2 επί 7. Αυτό εδώ είναι το πρώτο στοιχείο. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο. Για να, Για να πάρουμε το δεύτερο στοιχείο αυτό εδώ, πηγαίνουμε και πολλαπλασιάζουμε πάλι αυτή τη γραμμή, αλλά με τη δεύτερη στήλη. 1 επί 6. Συν 1 επί 6, 2 επί 8. 2 επί 8. Μετά πάμε στη δεύτερη γραμμή. Και πάμε με τον ίδιο τρόπο. Δεύτερη γραμμή, πρώτη στήλη. 3 επί 5. 3 επί 5. Συν 4 επί 7. 4 επί 7. Και πάμε εδώ πέρα. 3 επί 6. 3 επί 6. Συν 4 επί 8. 4 επί 8. Sorry για τα γράμματά μου. Είναι που είναι χάλια. Πρέπει να γράφω και πλάγια. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. <coughs> ε, οπότε είναι το αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή είναι 1 επί 5, 5. 2 επί 7, 14. Οπότε το πρώτο στοιχείο του πίνακα είναι 19. Το δεύτερο στοιχείο του πίνακα είναι 1 επί 6, συν 2 επί 8, είναι 2, 8, 16, 22, 22. 22. Και ούτω καθεξής, πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό κρατήστε το λίγο στο μυαλό σας, θα το χρειαστούμε. Ελπίζω να πήρατε σημειώσεις, αλλά και αν δεν πήρατε σημειώσεις, έχει παραμείνει στο YouTube. Και συνεχίζουμε. Sorry για το διάλειμμα μαθηματικών που κάναμε, αλλά ήταν απαραίτητο για να συνεχίσουμε, για να έχουμε μία μικρή κατανόηση λίγο τι κάνουμε. Και τώρα πάμε στους γενετικούς αλγόριθμους, δηλαδή για το λόγο που ήρθατε σήμερα. Έχουμε καμία ερώτηση, γιατί τώρα το φοβάμαι αυτό, φοβάμαι δηλαδή ότι θα έχει ε, φοβάμαι δηλαδή ότι θα έχουμε τέτοιο. Οκ, okay, οκ, okay, τέλεια. Λοιπόν, γεια σα, παιδιά. Ε, πάμε τώρα στου γενετικού αλγόριθμου για το λόγο δηλαδή που μιλάμε σήμερα. Τι γίνεται τώρα με του γενετικού αλγόριθμου, Αν πάρει αυτού του ανθρώπου και του κλείσει ένα δωμάτιο και του αφήσει χωρί προφυλακτικά και του αφήσει εκεί πέρα για Κανένα Ξέρω, μήνα. Δεν έχω ιδέα. Ε, τότε τα παιδιά που θα βγουν από αυτούς τους ανθρώπους αποκλείεται να μην είναι τουλάχιστον όμορφα. Δηλαδή, θεωρητικά θα είναι όμορφα παιδιά. Θεωρητικά θα βγουν ωραία παιδιά. Α, τι χαμάτως τι λέει αυτός ο Μπέκαμ, Πραγματικά, δηλαδή, το κοιτάς και και... Πάνω και... <Στονίκω> δεξιά <Στυξιά> είναι ο Μπέκαμ, ε. Καλά, αυτή μα... είναι η Κυριλέγκο. Απίστευτη. Λοιπόν, όπω και να έχει, άμα του πάρει αυτού του ανθρώπου και του ζευγαρώσει, θα βγάλει κάτι που πιθανότατα θα είναι ωραίο. Ποια είναι η διαδικασία όμω. Ποια είναι η διαδικασία ζευγαρώματο και ποια είναι η διαδικασία του γενετικού αλγόριθμου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε ένα σκορ. Δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου ότι πάμε και βάζουμε ένα φιδάκι να παίξει. Ή Πάμε και βάζουμε ένα Super Mario, δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πολύ γνωστό κιόλα. Ε, πάνε και βάζουν, φτιάχνουν γενετικού αλγόριθμου που προσπαθούν να τερματίσουν το Super Mario. Και μάλιστα, σε αυτά τα απλά παιχνίδια στα Arcades, οι γενετικοί αλγόριθμοι είναι οι καλύτεροι speedrunners. Γιατί βρίσκουν πράγματα τα οποία ο ανθρώπινο νου δεν μπορούσε να τα σκεφτεί. Οπότε το, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε ένα σκορ. Αυτό το σκορ στη συγκεκριμένη περίπτωση το φιδάκι το δικό μα είναι πόσο φαγητό θα φάει, δηλαδή πόσο θα μεγαλώσει την ουρά του. Με λίγα λόγια, δηλαδή ποιο είναι το μέγεθο που θα έχει στο τέλο. Οπότε λέμε ότι αν φάει 10, θα, είναι 10, θα έχει 10 μέγεθο. Για πε. Ε, έχει να κάνει και το. Όχι μόνο που δεν τα σκέφτεται ο άνθρωπο, αλλά υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα που πολλέ φορέ είναι το execution. Ότι είναι τόσο sharp μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει σε speedruns, σε χειρισμό. Που ε, πολλοί, α πούμε, σπάνε τα speedruns και σε tool-assisted speedruns που λένε. Mm. Ότι υπάρχουν στιγμέ που χρησιμοποιούν κάποιο εξωτερικό εργαλείο για να χαμηλώσουν τα frames του παιχνιδιού επίτηδε, να το ρίξουν στα 10 FPS, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν κάποιο frame, το οποίο θα του ναι, ανθρώπου ναι, να περάσουν ναι, ναι. από κάπου που δεν μπορούσαν. Χρειάζεται τεράστια κτίρια που απλά. Ο υπολογιστή δεν, ο, ο, ο δεν, ο δεν θα θα το κάνει. Ο υπολογιστή το κάνει. Απλά θα το κάνει. Το επόμενο πράγμα είναι ότι θα πρέπει στην αρχή να φτιάξουμε ένα random πληθυσμό. Ε, το οποίο αυτός ο πληθυσμός έχει ο, καθε, ο, καθ, ο το καθένα από αυτά το δικό του γενετικό κώδικα. Δηλαδή, εμείς φτιάχνουμε π.χ. 5.000 φιδάκια, 6.000 φιδάκια, τα οποία το, ο γενετικός τους κώδικας, ο πίνακα του ή αλλιώ τα βάρη του, είναι τελείω random. Δηλαδή, είναι σαν του αριθμού που έφτιαξα πριν λίγο στον πίνακα. Τελείω random. Αλλά φτιάχνοντα όμω 5.000 ή 6.000, υπάρχει πιθανότητα ένα από αυτά να είναι λίγο καλύτερο στο παιχνίδι του φιδακιού από κάποιο άλλο. Λοιπόν, οπότε τα αφήνει να παίξουν. Τα αφήνει να παίξουν όμω για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να τα αφήσει για πάντα. Δεν μπορείς... δηλαδή, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να μετρήσει ποιο είναι το καλύτερο, έτσι ώστε να φτιάξει την επόμενη γενιά. Λοιπόν, οπότε παίρνει από, τα... από την πρώτη γενιά, παίρνει τώρα τα πρώτη... από τα 5.000, παίρνει τα 10 καλύτερα ή τα 5 καλύτερα ή το πρώτο καλύτερο. Δεν έχει να κάνει. Αν και κατά τη γνώμη μου ο πιο σωστός τρόπος είναι να παίρνεις 10 καλύτερα ή 20 καλύτερα ή ένα ποσοστό του population. Τα βάζεις να ζευγαρώσουν γιατί αυτά πήγαν καλά οπότε έχουν κάτι καλό. Οπότε τα βάζεις να ζευγαρώσουν. Συνδυάζεις δηλαδή τους πίνακές τους που είπαμε πριν. Συνδυάζεις τα βάρη τους. Κάνεις ένα mutation γιατί Θε να, θες να εισάγει και εκεί πέρα ένα στοιχείο επιπλέον randomness, που αυτό το mutation τι θα είναι, από τα 10 στοιχεία που θα έχει ο πίνακα, τα βάρη του, από τα 10 στοιχεία, π.χ. Το, το, ένα άλλαξε το, τυχαία. Για να δούμε πώ θα τα πάει. Αν θα τα πάει καλά, καλύτερα ή χειρότερα. Και από αυτό φτιάχνει την επόμενη γενιά. Οπότε φτιάχνει τα επόμενα 6.000 φυδάκια τα οποία κατάγονται από τα 10, 20, 30 καλύτερα φιδάκια της προηγούμενης γενιάς, ζευγαρωμένα και μεταλλαγμένα. Όπως λίγο πολύ δουλεύει η ανθρώπινη... Όχι ανθρώπινη, sorry. Yeah, η φύση, η, φύση yeah, yeah. Yeah. η βιολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς γίνεται το mating. Θα συνεχίσουμε πάλι με πίνακα. Ελπίζω να μην κάνω χάλια γράμματα και ελπίζω να καταλαβαίνετε. Αχ, πρέπει, πρέπει να είμαι κάπως έτσι πρέπει να είμαι κάπως έτσι αλλά δεν μπορώ μετά να γυρνάω okay. λοιπόν θα το κάνουμε έτσι ελπίζω να φέ... αλλά δεν μπορώ να το πάω πολύ λοιπόν τι κάνουμε φτιάχνουμε ένα τέτοιο έστω ότι τα φυδάκια μας αποτελούνται από 8 τέτοιο από 8 βάρη δηλαδή Τυχαία 1, 3, 5, 7, 8, 2, 1, πώ έχω βάλει, 3. Μετά, ένα άλλο φιδάκι έχει 4, 5, 2, 7, 1, 3, 5, 6. Αυτό εδώ, φανταστείτε, ω ένα πίνακα. Και για να βρούμε, και έχει μέσα κάποια βάρη, και σύμφωνα με αυτά τα βάρη, βρίσκουμε, αναλόγως σε τι κατάσταση βρίσκεται το φυδάκι, το, α, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε αυτόν εδώ τον πίνακα με κάποια στοιχεία για την κατάσταση που βρίσκεται το κάθε φυδάκι, δηλαδή σε ποια θέση βρίσκεται, ποιο είναι το μέγεθός του, προς τα ποια κατεύθυνση είναι το φαγητό. Το πολλαπλασιάζουμε με αυτό εδώ και βγάζουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει, δηλαδή αν θα στρίψει δεξιά, αριστερά, αν θα πάει πάνω ή κάτω. Okay. και φανταστείτε τώρα αυτό εδώ επί 6.000 φορέ, δηλαδή φτιάχνουμε 6 τυχαία φυτάκια. και έστω τώρα έστω τώρα ότι βγαίνουν στο τέλο, βγάζουμε ρε παιδί μου 4 φιδάκια ή 3 φυδάκια 1, 5, 7, 2 να βάλουμε κι άλλο 1, 3, 5, 6, 7, 2, 1, 8, 1. Και έστω τώρα ότι στο τέλο διαλέγουμε αυτά τα τέσσερα φυδάκια γιατί τα πήγαν καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα γιατί πήραν το καλύτερο σκορ. Έστω δηλαδή ότι το πρώτο είχε 10, έστω το δεύτερο είχε 5, δηλαδή έφαγε 5 φαγητά, έστω το τρίτο είχε 3 και το τέταρτο είχε 2. Και όλα τα υπόλοιπα τα πήγανε χάλια. Οπότε τώρα εμεί πρέπει να φτιάξουμε την επόμενη γενιά με αυτά εδώ τα φυδάκια. Ένας τρόπος είναι να πάρουμε το ένα, το ένα μόνο φιδάκι, το πρώτο καλύτερο φιδάκι, να του κάνουμε τυχαία ένα mutation, δηλαδή να πούμε τυχαία όμως, τυχαία, δηλαδή ότι πήγαινε αυτό εδώ το 2 και άλλαξέ το και κάνω έναν άλλον τυχαίο αριθμό. Έτσι. Και από αυτό εδώ, κάνοντας τυχαία mutations, από αυτό εδώ το πρώτο φιδάκι, να βγάλουμε όλο τον, υπόλοιπο, πληθ, όλο τον καινούριο πληθυσμό. Αυτός είναι ένας τρόπος. Κατά τη γνώμη μου λάθος. Ένας άλλος τρόπος είναι να πεις θα συνδυάσω τα δύο τέτοια, θα, θα συνδυάσω τα δύο καλύτερα. Δηλαδή θα πάρω, θα πάρω το πρώτο φυδάκι και το δεύτερο φυδάκι και θα πω ας πούμε ότι θα διαλέξω τα βάρη τα πρώτα τέσσερα από το πρώτο φυδάκι και τα δεύτερα τέσσερα από το δεύτερο φυδάκι. Οπότε στο τέλος θα φτιάξουμε ένα πίνακα, ένα tensor, το οποίο θα, θα είναι 1-3-5-7, 1-3-5-6. Και κάνουμε και ένα mutate και από αυτό βγάζουμε όλη την επόμενη γενιά. Αλλά και αυτό έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά του είναι ότι, από τη μία, ε, γιατί να πάρουμε 4 τέ... τέσσερα και 4, τέσσερα, αφού αυτό εδώ τα πήγε καλύτερα, Δεν πρέπει να του δώσουμε ένα προβάδισμα. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε το εξή, φτιάχνουμε ένα gene pool. Φτιάχνουμε ένα array. Φανταστείτε το ένα. Το βάλουμε εδώ. Πάω τώρα. Α, προσπαθήσω να γράψω έτσι. Sorry παιδιά που σας γυρίζω στη πλάτη, δεν το θέλω. Φτιάχνουμε ένα array, όπου αυτό που κάνουμε είναι ότι πάμε και βάζουμε 10 φορές αυτό εδώ. Επί 10. 5 φορές αυτό εδώ. 3 φορές αυτό εδώ. Φαίνεται καλά ε, το βλέπεις εσύ, ε, γράψτε μας αν φαίνεται καλά, γιατί είναι, είναι, εδώ είναι, έχει, έχει σημασία αυτό. Δύο φορές αυτό εδώ και τι κάναμε τώρα, φτιάξαμε ένα, φτιάξαμε ένα array όπου περιέχει δέκα φορές αυτό εδώ το array, το tensor, πέντε φορές αυτό εδώ, τρεις φορές αυτό εδώ και δύο φορές αυτό εδώ, οπότε αυτό στο τέλο θα, θα έχει 20 στοιχεία. Και διαλέγουμε τώρα τυχαία από αυτά τα 20 στοιχεία, δύο για να τα ζευγαρώσουμε, αλλά κα, κάθε, κάθε, φορά για να φτιάξουμε το επόμενο φιδάκι της, της επόμενης γενιάς. Δηλαδή θα, θα διαλέξουμε από εδώ πέρα 6.000 φορές τυχαία για να φτιάξουμε τα 6.000 επόμενα φιδάκια. Αλλά είναι τυχαία, αλλά όμως υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να διαλέξουμε αυτό εδώ το πρώτο, γιατί το έχουμε βάλει 10 φορέ. Μετά υπάρχει αμέσω μεγαλύτερη πιθανότητα να διαλέξουμε το δεύτερο, γιατί το έχουμε βάλει 5 φορέ και ούτω καθεξή. Έτσι φτιάχνουμε αναλογικά ένα ωραίο mating, το οποίο βολεύει για να φτιάξουμε για να πάρουμε και τι σωστέ πιθανότητε για αυτό που θέλουμε, δηλαδή και τι σωστέ πιθανότητε για τον πληθυσμό που θέλουμε, αλλά να έχουμε και ένα diverse. diverse, diverse dive, ε, να έχουμε diversify στον πληθυσμό μας. Λοιπόν, πάρε. Κάντε, κάντε μας ερωτήσεις γι' αυτό. Το, το, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο πολύ πλοκάκια. Το καταλαβαίνω ότι... Ε, μπο, μπορεί, ας πούμε, να, είναι λίγο, να έχει κάποια θέματα. Κάντε μας ερωτήσεις, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να τις καλύψουμε. Ε, ένα θέμα... Τι γίνεται τώρα. Μια, μια βασική διαφορά για βασική διαφορά. Αυτό που κάνουμε, αυτό που κάνουμε κάθε φορά που έχουμε κάνει στο παρελθόν και όταν φτιάχνουμε ένα νευρονικό δίκτυο που λέμε ξεχώρισέ μου αν αυτό είναι γάτα ή σκύλο ή ξεχώρισέ μου αν αυτό είναι hot dog ή δεν είναι hot dog, hot dog, not hot dog application, λέγεται supervised learning. Γιατί κάθε φορά του δίνουμε ένα, μας επιστρέφει ένα αποτέλεσμα και εκείνη τη στιγμή του λέμε αν είναι λάθος ή όχι. Αυτό λέγεται supervised learning. Δηλαδή, σε κάθε βήμα, σε κάθε αποτέλεσμα, εμείς πρέπει να του πούμε αν είναι σωστό ή όχι. Τώρα, στο φιδάκι που φτιάχνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί πρέπει να το αφήσουμε να παίξει. Πρέπει να το αφήσουμε δηλαδή να παίξει ένα λεπτό, δύο λεπτά. Ή το super, άμα το κάνουμε με Super Mario, πρέπει να το αφήσουμε να, να ολοκληρώσει μια πίστα για να δούμε πώς θα τα πάει. Δεν μπορούμε δηλαδή σε κάθε frame να σταματάμε και να του λέμε αν η επιλογή που έκανε ήταν σωστή ή όχι. Γιατί πρώτα απ' όλα θα, θα έκανε τη και το purpose που έχουμε, που είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να, να μπορεί να ανταποκρίνεται σε καταστάσει καλά ή και καλύτερα από τον άνθρωπο. Πρέπει να το δούμε αυτό σε βάθο χρόνου. Όταν μιλάμε σε βάθο χρόνου η διαδικασία του machine learning αυτή λέγεται reinforcement learning και οι γενετικοί αλγόριθμοι βασίζονται πάνω στο reinforcement learning γιατί βασιζόμαστε σε μια διαδικασία όπου δεν μπορώ να σου πω άμεσα αν αυτό που κάνεις είναι σωστό ή λάθος αλλά θα κάνεις accumulate ένα score και σε αυτό το score από μόνο σου θα καταλάβεις αν αυτό που έχεις κάνει είναι σωστό ή λάθος δηλαδή από μόνο του το νευρονικό δίκτυο ή μάλλον ο γενετικός αλγόριθμος δεν είναι ακριβώς νευρονικό δίκτυο και σε αυτό το πράγμα, αυτό θα κάνουμε και εμεί σήμερα. Τώρα όμως υπάρχει εκεί πέρα ε, μία βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο. Η, η, πιο βασική διαφορά είναι ότι όταν μιλάμε για νευρονικά δίκτυα, τα κλασικά, δηλαδή hot dog, not hot dog application, εμείς του δίνουμε όλα τα στοιχεία, δηλαδή του λέμε πάρτα, ό,τι έχω πάρτο. Ε, πάρε 40.000 input. Ε, Βρέ τη λύση, βρες μου μόνο σου patterns, βρε μου τι πρέπει να κάνω, οτιδήποτε. Και έτσι δουλεύει αυτό το πράγμα. Γιατί εφόσον μπορούμε να το απαντάμε κάθε φορά άμεσα, μπορεί αυτό το πράγμα να δουλέψει. Στου γενετικού αλγόριθμου όμω αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Και ειδικά όταν, όταν κάνουμε generate random 6.000 α πούμε στοιχεία, δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο όγκο input, δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλο όγκο δεδομένων. Πρέπει, οπότε εμεί πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε, να κάνουμε κάποια assumptions για τα patterns που θα πρέπει να του εισάγουμε ως δεδομένα. Δηλαδή, ε, για το φυδάκι, εγώ δεν μπορούσα να του εισάγω σαν δεδομένα όλο, όλα τα δεδομένα που μπορεί να έχουν να κάνουν. Δηλαδή, πού βρίσκεται το κεφάλι, πού βρίσκεται η ουρά, πού βρίσκεται το πρώτο στοιχείο της ουράς, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, ε, σε πιο... ε, πού βρίσκεται τείχος, οτιδήποτε. Πρέπει να κάνεις κάποια δεδομένα, να τα ξεχωρίσεις σαν άνθρωπος και αυτά να τα δώσει στο νευρονικό δίκτυο. Και πρέπει αυτά τα δεδομένα να είναι λίγα ή τουλάχιστον λιγότερα από αυτά που θα έδινε σε ένα κλασικό νευρονικό δίκτυο και όχι σε ένα νευρονικό δίκτυο που χρησιμοποιεί σε γενετικό αλγόριθμο. Και πάμε τώρα επιτέλου να δούμε το demo. Τι ώρα είναι, και μισή. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε, έχουμε και μια ερώτηση. Ε, ρωτάει ο Στέργιο ε, τι σπουδάσαμε και, αν επιτρέ... ε, και πού αν επιτρέπεται και αν με το machine learning ασχοληθήκαμε από μόνοι μα. Α, ναι, ε, από μόνοι μα ασχοληθήκαμε. Ε, εγώ σπούδασα στο ο... ο... Τεϊράκλειο Κρήτη. Ε, μπήκα το 2001. Δεν, καμία σχέση. Δεν, ε, είχα, είχαμε νευρονικά δίκτυα στη σχολή, αλλά δεν είχα καταλάβει την αξία του και ήταν και σε MATLAB. Και όταν τώρα ασχολείσαι με C Sharp και έρχεται κάποιος και σου λέει κάνε MATLAB νιώθεις, ότι νιώ, νιώθεις κάτι να σε πονάει και όταν είσαι 22 χρονών, ας πούμε, 20 χρονών σε πονάει κάτι μέσα σου αλλά εντάξει, καταλαβαίνω την αξία τους θα έπρεπε να την καταλάβω και από τότε ε, είναι ε, λίγο δύσκολο, είναι άλλο ο ενθουσιασμό τότε. Ναι, ναι. Ε, και εμεί τα ίδια νιώθαμε όταν ε, ακούγαμε την νομοσύνη και κάτσαμε με την prologue και είδαμε την prologue. Καλά, αυτό είναι. Εκεί νιώσαμε λίγο. <laughs> αυτό είναι πιο, <laughs> πιο, πιο <laughs> αστείο αστεί ακόμα. Ναι, δεν, ξέρεις τι, δεν σου δίνουν τέτοιο, δεν σου δίνουν... Φταίμε κι εμείς, το ξεκαθαρίσω, και κυρίως φταίνει φοιτητέ για αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν σου δίνουν και ένα παράδειγμα, να σου πούνε, να... Δηλαδή, αν με μένα ερχόταν ο καθηγητής και μου δείχνε ένα φιδάκι να εξελίσσεται και από γενιά σε γενιά να τα πάει καλύτερα, θα απορρονόμουν από τότε. Αυτό, αυτό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλα τα μαθήματα. Δεν σου δίνουν στόχο. Δεν σου δίνουν το στόχο. Και απλά σου πετάνε στα μούτρα βιβλία, πάρε σημειώσει, κάνε ασκήσει πάρε ολοκληρώματα, πάρε μηχανισμού, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Ναι. Και αρχίζει και μαθαίνει και δεν μπορεί να καταλάβει πώ θα τα δέσει όλα αυτά τα κορδόνια μεταξύ του να κάνει κάτι όμορφο. Να <σφυγκώ> 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 φτιάξει το φιόγκο. <σφυγκώ> Πρέπει μόνο σου να κάτσει να τσεκάρει. Πρώτα να ανακαλύψει την ανάγκη και μετά αρχίσει να ανακαλύπτει λίγο-λίγο τα εργαλεία που θα σε φέρνουν στο στόχο σου. Είναι, είναι, θέμα αυτό το πράγμα. Ε, εντάξει, προφανώ υπήρχαν καθηγητέ που το κάνανε, απλά οι περισσότεροι δεν ήταν και εμεί φοιτητέ χαλούσαμε περισσότερο την πιάτσα κάθε φορά που λέγαμε ε, μη μας βάζετε δύσκολα θέματα. Απαράδεκτο. Δύσκολα, θέμα, δύσκολα θέματα. Ένας φοιτητής, αυτό μάθουμε γιατί ένας φοιτητής δεν καταλαβαίνει ότι αυτά που, που κάνεις στο ΤΕΙ ή στο Πανεπιστημίο ή οπουδήποτε είναι το ένα χιλιοστό τη πραγματική ζωή. Ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή. Α, τι Από δύσκολα θέματα. Και εγώ όταν είχα φτιάξει το πρώτο μου βιογραφικό για να το δώσω έτσι, όσο ήμουν φοιτητή ακόμα κιόλα, είχα βάλει στι γλώσσε προγραμματισμού ό,τι είχα κάνει μέσα στο ΤΕΙ. Ναι, ξέρω κλασικό. C, ξέρω C, ξέρω <laughs> <laughs> τέτοιο, ξέρω Java, Java Enterprise και τέτοια. <laughs> και να σου πέτρα να φτιάξει κάτι, δεν πρόκειται να κατάφερα να το <laughs> φτιάξει. <laughs> Θα ήταν κάτι πολύ άσχημο τέλο πάντων. Δύσκολα θέματα. <laughs> Πάμε να κάνουμε λίγο μια εξήγηση πρώτα. Ε, αυτό το έχω αφήσει να τρέχει, για να δω. Ε, όχι, πάλι καλά, το έκλυσα, γιατί δεν θα αντέξει η κάρτα γραφικών. Πάμε να κάνουμε μια εξήγηση. Τι κάνουμε εδώ πέρα, έχουμε ένα... το έχουμε φτιάξει σε JavaScript, το έχουμε, φτιάξει σε... έχουμε χρησιμοποιήσει TensorFlow.js. Ε, η TensorFlow.js τη χρησιμοποιούμε πολύ λίγο ε, και δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσουμε και ε, παραπάνω. Γιατί όταν μιλάμε για γενετικό αλγόριθμο, δεν χρειάζεται καν να χρησιμοποιήσουμε TensorFlow.js, απλά. Ε, είναι κάτι που προσωπικά ήθελα να το δω, ήθελα να ξέρω λίγο και πώς δουλεύει. Και κάτι πολύ βασικό, η TensorFlow.js τρέχει στην κάρτα γραφικών, που είναι πολύ σημαντικό. Ε, άμα θα, θα σα το δείξω τώρα, παίζει να καταρρεύσει ο υπολογιστή, οπότε θα με συγχωρήσετε αν γίνει κάποιο λάθο. Άμα δεν τρέχει στην κάρτα γραφικών, πόσο πιο αδιανόητα αργό είναι. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα population με 6.000 φυδάκια. Ε, σα εξηγώ λίγο τι ρυθμίσει που έχω επιλέξει εγώ. Ε, από αυτό το population για να φτιάξουμε τη γενιά θα πάρω τα... Ε, από, το πρώτο φυδα... από το καλύτερο φιδάκι θα φτιάξω 20 παιδιά. Ε, θα φτιάξω στη... για την επόμενη γενιά 50 που να είναι εντελώς τυχαία. Δηλαδή να μην κατάγονται από, Αυτ... από την προηγούμενη γενιά και από τα καλύτερα της προηγούμενης γενιάς. 50 καινούργια τυχαία φιδάκια έτσι για να αυξήσουμε και λίγο το γενετικό κώδικα. Ε, αυτό που κάναμε πριν, που διαλέγουμε τα top jeans, δηλαδή τα top φιδάκια, διαλέγω επίσης τα 5 top φιδάκια και από αυτό μετά φτιάχνω το επόμενο, την επόμενη γενιά, δηλαδή εκεί βάζω, φτιάχνω το jean pool και διαλέγω randomly για να φτιάξω την επόμενη γενιά. Α, αυτό έχει να κάνει κυρίως με το πόσο μεγάλο θέλουμε να είναι το, το grid, δηλαδή η πίστα του, του φιδακίου, εδώ, Game Frames, Life Cycle, πόση, πόση ώρα θα το αφήσουμε να τρέχει. Δεν έχει νόημα πως πρέπει να το αφήσουμε να τρέξει για πάντα. Και επίση πρέπει να το αφήσουμε να τρέξει λίγη ώρα για να καταλάβουμε αν επιλογέ επιλογές που έχει πάρει το φιδάκι, είναι σωστές ή όχι. Οπότε εμείς το αφήνουμε να τρέξει 200 frames, 200 fps. Ε, sorry, όχι 200 fps, 200 frames. Όσα seconds και αν είναι αυτά. Ε, μετά το ένα interval, ε, το interval που έχω βάλει εδώ πέρα είναι ε, αν μπορεί να, να επεξεργαστεί ένα frame σε ένα millisecond, ας το κάνει. Κατά τα άλλα δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί. Αλλά αν μπορεί, ας το κάνει. Και μετά φυσικά θα έχουμε, όπως είπαμε, 6.000 φιδάκια. Δεν μπορούμε να εμφανίσουμε σε μια HTML σελίδα με JavaScript. 6.000 φιδάκια. Και πιστέψτε με το δοκίμασα. Καταραίει, καταραί όλο το σύμπαν. Οπότε έχω βάλει να σου εμφανίζει μόνο τα 6. Και τα υπόλοιπα τρέχουν στο background. Δεν, δεν ζωγραφίζονται ή κάτι τέτοιο. Και εδώ πέρα είναι το μέγεθο του νευρονικού δικτύου. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν, που είπαμε ότι είναι 8, που κάναμε 8, τα βάρη να είναι 8, εδώ πέρα το έχουμε κάνει να είναι 32, που ίσω είμαι και λίγο υπερβολικό, θα μπορούσε να είναι και 16, αλλά ε, το έχω αφήσει 32 γιατί νομίζω ότι έχει λίγο καλύτερα αποτελέσματα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την πορεία τη εφαρμογή, πώ δουλεύει. Α, εδώ πέρα που ορίζει τη TensorFlow, το backend και ορίζει να μην χρησιμοποιεί CPU. Οπότε να χρησιμοποιεί GPU. Θα το απενεργοποιήσω αυτό μετά για να σα δείξω δηλαδή, πόσο πιο αργό είναι. Βασικά μπορώ να σα το δείξω και τώρα. Λοιπόν, έστω ότι είχαμε 1000 άτομα πληθυσμό. Τέτε. 127. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι με χίλια άτομα. Και βλέπουμε. Ε, είναι αρκετά γρήγορο. Είναι τα χίλια φιδάκια, δηλαδή. Η... Βλέπετε τα frames, α πούμε, πόσο γρήγορα εδώ πέρα τα επεξεργάζεται. Αναρωτιέμαι αν θα έχουμε FPS drops με την αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση, ναι, γιατί έχει Και βάλτε το τώρα να τρέξει στον επεξεργαστή. Τώρα τρέχει στον επεξεργαστή. Βλέπει διαφορά. Πόσο σημαντικό είναι να τρέξει την κάρτα Και ο λόγο που είναι σημαντικό να τρέξει την κάρτα καρταγραφικών... Κάτσε να το κλείσω. Και ο λόγο που είναι πολύ σημαντικό να τρέξει κάρτα γραφικών γιατί εφόσον κάνουμε πολλαπλασιασμό πινάκων, η κάρτα γραφικών έχει φτιαχτεί για αυτό το πράγμα. Έχει φτιαχτεί για να κάνει πολλαπλασιασμού πινάκων. Αυτό το αναφέρει και πιο πάνω εξόριστο 79, ότι οι πίνακε είναι και, και πολύ βασικοί για τα 3D graphics. Οπότε mm. αυτό που λε, συνδέεται άμεσα. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Με, δε, 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 βασικά, ε, πολλαπλασιασμό πινάκων, όταν ε, πα οτιδήποτε αγγίζει λίγο μαθηματικά, Λίγο, λίγο, δηλαδή. Just the tip, ε, είναι το, το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις. Ε, δεν το γλιτώνεις, γι' αυτό το λόγο σας ανάγκασα να το δείτε. Ε, συνεχίζουμε λίγο εδώ πέρα, τι κάνουμε. Φτιάχνουμε απλά ένα game loop, όπου πάμε και του λέμε παίξε για πάντα. Και σε αυτό το game loop πηγαίνουμε ένα-ένα τα φυδάκια, τσεκάρουμε αν έχει κρασάρι τώρα αυτό το φιδάκι. Οπότε, αν έχει κρασάρι, μην ασχοληθεί μαζί του, προχώρα στο επόμενο. Διαλέγουμε τον direction που θα πάρει, δηλαδή αν θα πάει πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και ο, λόγος που, και ο τρόπος που το κάνουμε είναι παίρνει το state, όπου το state είναι αυτά που εμείς έχουμε κάνει assumption ότι αποτελούν patterns και τα δίνουμε στο γενετικό αλγόριθμο και ο γενετικός αλγόριθμος τα παίρνει αυτά, κάνει, τον πολλαπλασιασμό πινάκων και βγάζει ένα αριστερά, δεξιά, κάτω, πάνω. Μετά, ε, βλέπουμε αν έχει, αν έχει αν τρώει το φαγητό του. Δηλαδή, με, με το που κάνει capture στο συγκεκριμένο σημείο το φιδάκι πάμε και του λέμε ότι, OK, κάνε expand την ουρά σου, ξαναπάρε, φτιάξε φαγητό σε άλλο σημείο και μην κουνήσεις, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την ουρά. Γιατί, ε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, στο Nokia, ας πούμε, όταν έτρωγε το φιδάκι, ουρά παρέμενε σταθερή και, και απλά το φιδάκι προσπερνούσε το φαγητό και δημιουργούσε, ένα επιπλέον block, ε, μπλοκ, ας πούμε έτσι. Προχώρα μπροστά, δες αν έχει κρασάρει το φυδάκι στην ουρά του ή στον τοίχο και τα φιδάκια τα οποία είναι εμφαν, είναι εμφ, εμφανίζονται, δηλαδή τα 6-7 φιδάκια που εμφανίζουμε, 6 στη συγκεκριμένη περίπτωση, φτιάξε το canvas τους, φτιάξε το food και φτιάξε το snake να, να φαίνονται. Στο τέλος του λέμε ένα update info, που το update info είναι κάποιες πληροφορίε που θέλουμε εμείς να βλέπουμε σαν χρήστες ότι πάει καλά. Και αυτές οι πληροφορίε που εμφανίζουμε πάνω σε μια γραμμή, που είναι... Είσαι να σα δείξω και πάλι. Δεν, θέλω να τα αφήσω να τρέχει στο background, όσο και αν θέλω να δούμε την εξέλιξη. Ναι, αυτές εδώ είναι οι πληροφορίε που βλέπουμε. Δηλαδή, να σας, μπορώ να σα εξηγήσω τώρα. Εδώ πέρα δείχνει σε ποια generation βρισκόμαστε. Εδώ πέρα δείχνει σε ποιο frame this generation βρισκόμαστε. Εδώ πέρα δείχνει στο, σε αυτό το generation, σε αυτή τη γενιά, ποι, ε, ένα φιδάκι έχει πάει... Ποιο φιδάκι έχει το top score, όχι μάλλον ποιο φιδάκι έχει το top score, ποιο είναι το top score από κάποιο φιδάκι, από οποιοδήποτε φιδάκι. Μετά το συνολικό score, δηλαδή πόσο έχουν φάει τα φυδάκια σε αυτή τη γενιά και μετά πόσο έχουν φάει στην προηγούμενη γενιά. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε ήδη, ε, η, η επόμενη γενιά τα πάει καλύτερα από την προηγούμενη. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε βάλει μόνο 1000, δηλαδή βλέπουμε ότι ας πούμε, αυτή η γενιά έχει 2455 η προηγούμενη, αυτή θα δούμε ότι θα πάει λίγο καλύτερα. Δεν πήγε καλύτερα, δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Μερικές Μερικέ φορέ έχουμε regression. Να, α πούμε, τώρα πήγε παραπάνω. Ε, γίνεται αυτό πολλέ φορέ γιατί ε, μπορεί να έχουμε σύνδρομο down. Μπορεί ναι. να έχει αλοπικία. Πολλέ φορέ κάποια πράγματα δεν πάνε καλά. Εδώ δείχνει πόσα έχουν κρασάρι και εδώ πόσα δείχνει γενικά. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε, το βλέπετε ήδη αντράσει. Έχουν. Εξυπνούν λίγο. Το oh, στα... Ο δικό σου είναι... τα όλα. Δεν <laughs> είναι το <laughs> <είδε στα> <laughs> δυνατό. Παιδιά, τι βλέπω. Αυτό... εγώ έχω κοιμηθεί έτσι. Yeah, το yeah, έχω ναι, yeah, πάλι... yeah, Το yeah. έχω yeah, βάλει... Βάλει... Να πάρα πολύ ωραία. Το έχω βάλει στο background να παίζει για να. και κοιμήθηκα. Και μάλιστα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όταν ασχολείσαι με machine learning. Δεν είναι σαν δεν μπορεί να βάλει κάτι. Π.χ. φτιάχνει κάτι σε προγραμματισμό, τρέχουν τα γίνουν τεστ, βλέπει ότι δουλεύουνε, ναι, τελείωσε. Άμα θέ, τρέχουν και τα integration, θα πάρουν λίγο παραπάνω, τελείωσε. Δουλεύει. Δουλεύουν όλα. Σε αυτό εδώ πρέπει να τα αφήσετε δύο μέρε. Δηλαδή, μπορεί, μπορεί, μπορεί εγώ να χρειαστεί να τα αφήσω να τρέχει ένα βράδυ για να, να ξυπνήσω το πρωί για να Κοίτα δω. Κοίταξε, το, το χαζεύει και δύο ώρε αυτό το πράγμα, σίγουρα να το δουλέψει και στον ύπνο σου μετά. Όταν... Ναι, ναι, το λέω άνετα, <laughs> άνετα, άνετα. <laughs> Λοιπόν, το ξανακλίνω λίγο για να μην, ντρέχει, για να μην έχει πόρου. Ε, και... Έχει μια ερώτηση ο Λαρσότη. Ναι, ναι, Πρώτον, ναι. λέει ότι ε, θα πρέπει να σημειωθεί όμω ότι ο γενετικό αλγόριθμος δεν βρίσκει πάντα την τη λύση. Ναι, ναι, ναι. όπω οι άνθρωποι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή αναπνέουμε από το ίδιο σημείο που μιλάμε και τρώμε. Δηλαδή, κάθε φορά που, που, που τρώμε, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε. Και, ε, είναι ένα, αυτό είναι ένα παράδειγμα το... είναι αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει στην καθημερινή ζωή τουλάχιστον όπου κάνει μια πράξη που έχει ένα στόχο, αλλά οι παράμετροι που υπάρχουν στη μέση, οι οποίοι εσένα σου είναι τελείω ασυ... υποσυνείδητα, λειτουργούν, ε, αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Mm. Δηλαδή θε να φτάσει από, το ένα σημείο στο... από το α σημείο στο β. Εντάξει, θα φτάσει στο α σημείο. Μπορεί να το κάνει περπατώντα, μπορεί να το κάνει τρέχοντα, μπορεί να, το... να συρθεί κτλ. Ε, υπό, normal περιπτώσει θα είναι να το κάνει αυτό το πράγμα με το λιγότερο πόνο και να μην λαχανιάσει, α πούμε. Σε άλλε περιπτώσει είναι να φτάσει πιο γρήγορα γίνεται και α χάσει και το χέρι σου. Λοιπόν, όλα αυτά είναι παράμετροι οι οποίοι μπαίνουν μέσα από τελείω περίεργα πράγματα δεν μπορεί εύκολα να τροφοδοτήσει σε έναν κώδικα ή κάτι τέτοιο. δεν ξέρει. Μπορεί να το δει να τη βάλει στη λύση με τελείω ανορθόδοξο τρόπο που λε ότι εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. δεν ξέρει και μελλοντικά. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι μπορεί κάτι να είναι στο άπεξ του γενετικού κώδικα, δηλαδή ξέρω εγώ δεινόσαυρη, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ο γενετικό κώδικα ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη και, και θα καταστρέψει όλο το, όλη τη γη. Πραγματικά. Και μια ερώτηση που κάνει είναι πώ μπορεί κάποιο εύκολα να υπολογίζει το πόσα hidden layers πρέπει να χρησιμοποιήσει. Α, ναι, κοίταξε. Α, είναι αναλόγω τα δεδομένα που έχει. Βασικά είναι, είναι, όλο μαζί. Ε, πιο σημαντικό είναι να ασχοληθεί με το ποια activation function θα έχει και πολύ πιο σημαντικό είναι πώ θα βάλει το input. Πώ θα εισάγει τα δεδομένα. Ε, και τα υπόλοιπα, δηλαδή το structure του γενετικού, του δικτύου είναι δευτερεύον. Δεν, δεν, είναι τόσο σημαντικό. Και μάλιστα, να το δούμε αυτό. Είτε βάλω 8, 6, 12 32-64, ελάχιστες διαφορές στο τέτοιο, στο, ε, φιδάκι. Και, και, γενικότερα σε όλα αυτά τα νευρονικά δίκτυα που έχω φτιάξει. Ε, το πιο σημαντικό είναι το input των δεδομένων. Ε, μετά από αυτό πρέπει να έχεις υπόψη σου τον τύπο των το δεδομένων. Δηλαδή, άλλοι τύποι δεδομένων είναι πιο σημα... ε, τρέχουν καλύτερα με sigmoid. Άλλοι τύποι δεδομένων τρέχουν καλύτερα άμα χρησιμοποιήσεις εφαπτωμένοι. Ε, ε, δεν λέγεται ακριβώ φορτωμένη, λέγεται TAN age". Ε, ο, ο, το, κάθε, το, το κάθε τι έχει να κάνει με το τύπο των δεδομένων που θε να εισάγει και τον τύπο των δεδομένων που θε να εξάγει. και δεν είναι στάνταρ. Και πολλέ φορέ πρέπει να κάτσει να τα αφήσει να τρέξει μια μέρα και μετά να καταλάβει αν έχει κάνει λάθο ή όχι. Το, αλλά το, το, πιο σημαντικό είναι το, η εισαγωγή των δεδομένων. Από εκεί ξεκινά και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Έχουμε άλλη ερώτηση. Είναι. Όχι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο αρχείο που θέλω να εξηγήσω. Δεν θα το. Δεν... Κατα... Τι γίνεται τώρα, εδώ πέρα έχω ξεκινήσει. Μου βγήκε πολύ, μεγα... πολύ, περισσότερο μεγάλο από όσο περίμενα. Δηλαδή, περίμενα να βγει κάτι πολύ πιο απλό και μάλιστα. Ε, δεν έχω γράψει πρώτη φορά, α πούμε, σε. Όχι πρώτη φορά, αλλά. Σε, το σε ένα τεχνικό project και δεν, επειδή δεν έχω γράψει τέστινγκ και δεν ξεκίνησα με τέστινγκ, κάθε φορά πήγαινα ρε παιδί μου, ε, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Δεν θα εντάξει, πόσο μεγάλο να γίνει. Δεν χρειάζεται ακόμα να κάνω τέστινγκ. <σχ> και, <σχ> και το, το έχω σκυλομετανιώσει τώρα και έπρεπε να το κάνω και σε TypeScript. Δηλαδή, πραγματικά δεν δε μπορεί να το πα πολύ μακριά χωρί τέστινγκ. Και το έχω ξεχάσει αυτό. Πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, να γράψει κώδικα χωρί τέστινγκ. Και συνεχίζουμε, πάμε λίγο στο Snake Game. Τι θέλουμε να δείξουμε εδώ πέρα. Α, το status. Ε, αυτό που λέγαμε πριν ότι πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς να κάνουμε κάποια assumptions για το σε τι κατάσταση βρίσκεται το φιδάκι, δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα. Οπότε απλά του δίνουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται το κεφάλι, πόσο είναι το μέγεθος της ουράς, ε, πού βρίσκεται το φαγητό σε σχέση με το φιδάκι, δηλαδή πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Και μετά Προσπαθούμε να του δείξουμε από... που βρε... αν έχει εμπόδιο πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά και σε ποια απόσταση έχει αυτό το εμπόδιο. Α, αυτά του δίνουμε, αυτά τα στοιχεία, όπου αυτά τα στοιχεία, αν θυμάμαι καλά, είναι 11. Είναι 11 διαφορετικοί αριθμοί, που πολλαπλασιάζονται με το hidden layer για να βγάλουν, βγάλουν το direction. Και πάμε να το δούμε αυτό τώρα. Εδώ, 11 έχουμε 11 διαφορετικά στοιχεία, όπου όπως είπαμε είναι το που βρίσκεται το φαγητό, το μέγεθος του φυδακίου, που είναι το κεφάλι κλπ. Αυτά τα 11 στοιχεία τα πολλαπλασιάζουμε με το hidden layer, δηλαδή τα πολλαπλασιάζουμε με το... Πού είναι εδώ πέρα? το settings, ναι. θα πολλαπλασιάζουμε με το 32 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φυσικά για να γίνει αυτό ο πολλαπλασιασμό, όπω είπαμε μαζί, πρέπει η, γρα... στήλη του πρώτου να είναι ίση με, γραμ... με τι γραμμέ του δευτέρου. Οπότε για αυτό το λόγο φτιάχνουμε έναν πίνακα όπου είναι 11 επί 1 και έναν άλλον πίνακα ο οποίο είναι 1 επί 32. Κάτσε να σα το... το... εξηγήσω αυτό τι σημαίνει. Όταν είμαστε... Όταν είμαστε εδώ, αυτό το 11 για να το πολλαπλασιάσουμε με, κάτι που είναι 32, δεν μπορούμε να, κάνουμε, να έχουμε έναν πίνακα ο οποίο να είναι 11 γραμμέ και μία στήλη και να το πολλαπλασιάσουμε με ένα πίνακα που είναι 32 γραμμές επί μία στήλη, οπότε κάνουμε αυτό. Αυτό εδώ είναι, κάνουμε δηλαδή 11 γραμμές επί μία στήλη και μία γραμμή επί 32 στήλες, για να κάνουμε, σωστό, για να κάνουμε το σωστό πολλαπλασιασμό. Ε, φυσικά αυτό το πολλαπλασιασμό το κάνει μόνο του. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμεί. Απλά εμεί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα λίγο τι γίνεται. Και είναι, είναι πολύ σημαντικό να, να, έχουμε στο μυαλό μα τι γίνεται για να μπορούμε να φτιάξουμε. Για να μπορούμε να καταλάβουμε ε, τι activation function θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή σε συγκεκριμένη περίπτωση sigmoid κτλ. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον τη TensorFlow είναι το Tidy, το οποίο είναι ένα πραγματάκι το οποίο τι κάνει, πάει και το τρέχει όλο αυτό τώρα στην κάρτα γαφικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το, το τρέχει όπου είναι να το τρέξει, απλά το, το τρέχει ρε παιδί μου χωρί εξωτερικού παράγοντες. Και εμείς το, το έχουμε βάλει να τρέχει στην καταγραφή, οπότε το κάνει. Το, κάνει όλο το computation plan εκεί πέρα, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή μην το ξεχνάμε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρί τα ID, αλλά βολεύει αυτό το πράγμα. Και, α, και εδώ πέρα γίνεται το prediction, by the way. Δηλαδή εδώ πέρα παίρνει το input, το οποίο είναι το status. Από το status όπως είπαμε πριν, που είναι τα 11, πολλαπλασιάζει με τα hidden layers, τα οποία είναι τα βάρη που έχουμε, και βγάζει ένα αποτέλεσμα που αυτό το αποτέλεσμα είναι 4 διαφορετικά στοιχεία. Αυτά εδώ τα 4. Τα 4 τι σημαίνει πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά. Το ξέρω ότι με βλέπετε ανάποδα, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι το έκανα σωστά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε και το γενετικό αλγόριθμο. Για το γενετικό αλγόριθμο. Απλά θέλω να σα το εξηγήσω εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτό που σα έδειξα πριν στο πίνακα, να σας το δείξω εδώ πέρα τι έχουμε κάνει. Απλά πάμε και φτιάχνουμε από το top φιδάκι. Πάμε και του λέμε ότι διάλεξε έναν αριθμό που, αν θυμάμαι καλά, είναι 5. Για να δούμε πόσο έχουμε πει. Είναι 20. Από το top φιδάκι, λοιπόν, πήγαινε φτιάξε, κάνει mutate και φτιάξε 20 καινούργια φιδάκια. Μετά πήγαινε και κάνε crossovers, δηλαδή πήγαινε και κάνει ζευγαρώματα, όπου τα ζευγαρώματα είπαμε ότι γίνονται μέσα από το gene pool, πάμε και τα βάζουμε όλα μέσα, ε, αναλόγως με το πόσα, πόσο καλύτερα το πήγε το κάθε βιδάκι περισσότερες φορές και από εκεί μετά διαλέγουμε τυχαία και τα βάζουμε να ζευγαρώνουν. Και φτιάχνουμε από αυτόν τον υπόλοιπο πληθυσμό και φτιάχνουμε και τυχαία και κάποια random φυδάκια για να, μην, για να έχουμε και αυτό το πράγμα, για να έχουμε και περισσότερο γενετικό κώδικα. Γιατί όπω είπε και πριν ο φίλο μα, ότι δεν δια, επειδή δεν διαλέγει πάντα την καλύτερη λύση και επειδή μερικέ φορέ μπορεί να φτάσει σε αδιέξοδο, τα random φυδάκια βοηθάνε στο κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Και συνεχίζει. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Αυτό είναι το. Είναι, εντάξει, προφανώ έχει και πολλά άλλα, πολλά άλλα, πράγματα. Δηλαδή, αν το. Ο, ο κώδικα είναι στο GitHub, φυσικά εννοείται. Ε, είναι το τελευταίο repository. Ή μπορείτε να πάτε το δείτε. Γράψτε Snake Game ή Genetic Algorithm Snake και θα το βρείτε. Και άμα θέλετε να το συνεχίσετε, και άμα θέλετε να δείτε και πώ δουλεύει, άμα θέλετε να προτείνετε κάτι, γιατί. Και εγώ ακόμα δεν έχω καταλήξει Δηλαδή, έχω βρει κάποια πράγματα που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο, είναι, είναι, δουλεύουν καλύτερα σε σχέση με κάποια άλλα. Αλλά συνέχεια κάνω αλλαγέ και δεν, δεν, ξέρω αν το βλέπετε ακόμα. Αυτά εδώ δεν τα έχω ανεβάσει στο GitHub. Γιατί δεν έχει και τόσο νόημα. Δηλαδή, γιατί είναι αλλαγέ που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή, μήπω αυτό θα δουλέψει καλύτερα. Άλλε φορέ δουλεύει, άλλε φορέ όχι. Αλλά ο βασικό κώδικα για να το δείτε κι εσεί που δουλεύει είναι στο GitHub. Και, όπα. Πάμε να το δούμε να δουλεύει. Θα τα αφήσουμε τώρα να δουλέψει 10 γυνιές. Και ευελπιστώ σε αυτές τις 10 γυνιές να με βγάλει ασπροπρόσωπο. <laughs> αυτό πήγε καλά. Πήγε καλά ναι. Το είδες, πήγε καλά. Ε, ο να αναφέρει ότι η τελευταία χρησιμοποιείται και η ReLU, που είναι Rectified Linear Unit. Ναι, είναι... Για ε, ε, έχει πλάκα, έχει πλάκα, γιατί... Rectified Linear, ναι, είναι... Ε, η rectified linear είναι όταν πρώτα απ' όλα ε, μιλάμε για categorical, ε, categorical ε, output, το οποίο θα μπορούσε να στέκει και τώρα. Ε, θα μπορούσε να στέκει, δηλαδή θα μπορούσε να είναι καλύτερα από τη Sigmoid, αλλά τη φοβάμαι όταν μιλάμε για πολύ μικρά νευρονικά δίκτυα όπως είναι το συγκεκριμένο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι καλύτερα για μεγαλύτερα νευρονικά δίκτυα, που δεν έχουν μόνο 32 ε, hidden layer. Αλλά αυτό είναι προσωπική γνώμη, τουλάχιστον εγώ το έχω δει να δουλεύει καλύτερα έτσι. Και έχει πλάκα επειδή είναι τη μόδα, ρε παιδί μου, τα νευρονικά δίκτυα τώρα. Η ρελού δεν είναι, δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά. Δηλαδή, να θυμάμαι καλά, 2005-2006, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Αλλά έχει πλάκα επειδή τώρα είναι τη μόδα. Ε, Ξαφνικά χρησιμοποιούν χρησιμοποιούν όλοι ρελού. Κάτσε επειδή έχω απορία. Το βλέπει αυτό που πάει καλά. Για να mm. δω πότε βγήκε. Γιατί το θυμάμαι, το θυμάμαι όταν είχε βγει που το διάβαζα και επειδή δεν, δεν καταλάβαινε ακριβώ τι είναι. Rectified Linear. Είχε βγει σε ένα paper, 2011. Ναι, 2011. Ε, να σου κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό, γιατί και εγώ δεν, είμαι... να, δεν ναι. το έχω ψάξει πολύ το χρόνο. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει το επιστημονικό υπόβαθρο ε, στο να κάνεις predict καλύτερα settings. Δηλαδή, κάποιο ε, ο οποίο ήταν περισσότερο oriented ω μαθηματικό θα μπορούσε να κάνει ναι. καλύτερα prediction σχετικά με τα settings. 100% ναι. Ε, κάποιο ο οποίο είναι με τα νευρονικά δίκτυα. Ο, οτιδήποτε έχει να κάνει με machine learning είναι 90% μαθηματικά. Φυσικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με. δεν θέλω να το πάω. AI. Machine learning. Machine learning. Οτιδήποτε έχει να κάνει με machine learning είναι 90% μαθηματικά, 10% προγραμματισμό. Και. Ε, ε, τι γίνεται τώρα. Ένα μαθηματικό θα κάτσει, δηλαδή είμαι σίγουρο ότι αν είχα ένα μαθηματικό τώρα εδώ πέρα, ε, πρακτικό μαθηματικό, δηλαδή που γουστάρει, δεν σου λέω απλά να τελείωσε τη σχολή όπω θα μπορούσε να κάνει και ένα προγραμματιστή, ε, θα μπορούσε να μου βρει πολλέ λύσει εδώ πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε να μου λέει, κοίταξε εδώ πέρα αυτό που έχει κάνει, ε, θα μπορούσε να το κάνει να δουλεύει πολύ καλύτερα έτσι. Αλλά ένα μαθηματικό δεν θα ενδιαφερόταν. Για το φιδάκι. Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, δηλαδή αυτό ο μαθηματικό θα σκεφτόταν δηλαδή, να λύσει σοβαρά προβλήματα. Παρά να κάτσει τώρα να ασχοληθεί με το φιδάκι και γιατί δεν δουλεύει το φιδάκι, α πούμε, και γιατί για ποιο λόγο το φιδάκι δεν τρώει πάρα πολύ. Οπότε ίσω θα τον έχανα λίγο εκεί πέρα. Αλλά θα μπορούσε να το κάνει πολύ καλύτερα από μένα. Mm. Ένα μαθηματικό. Ε, βλέπετε εδώ πέρα τι γενιέ. Έχουμε πάει στη 18η γενιά. Βλέπουμε, α πούμε, το score έχει πάει 6.953. Και τώρα είχαμε, λίγο, είχαμε, ένα regression. Αλλά πιστεύω ότι θα τα πάει καλύτερα. Βλέπετε ότι ήδη πάει καλύτερα. Το βλέπεις, ε. Κοκκινήσαν όλα. Θα τα αφήσουμε, θα άλλες πέντε γενιές ακόμα. Θα αφήσουμε άλλες πέντε γενιές. Απλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι αυτά είναι τελείω random τα έξι τα οποία βλέπουμε από όλη αυτή τη γενιά. δεν ε, είναι πάντα το καλύτερο. Ε, υποτίθεται ότι είναι τα καλύτερα. Α, είναι, είναι τα καλύτερα. Ναι, ναι, αλλά ξέρεις τι, το, ένα φιδάκι δεν μπορεί να τα πάει καλά κάποια στιγμή, αλλά μπορεί να τα πάει καλά εντελώς τυχαία. Γιατί του βγήκαν τα φαγητά στη ε, σωστή και... θέση όπως θα έπρεπε να του βγουν. Και δεν όταν έχουμε 2.000 φιδάκια. Ναι, ε, Παρ' όλα αυτά, μελλοντικά θεωρούμε ότι θα εξελιχθούν. Αν και έτσι όπω το βλέπω τώρα, μάλλον καλύτερα να του βάζα 64 τέτοιο. Να του έκανα το νευρονικό δίκτυο 64 hidden layers. Όχι, όχι, μην, μην είμαι υπερβολικό. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, βλέπουμε ότι δουλεύει. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακολουθούν το φαγητό του. Α, πριν από αυτό, και θα το δει κάποιο άμα θέλει στο history στο GitHub. Είχα πάει και το είχα κάνει χωρί τείχου. Δηλαδή να περνούσε διάμεσα. Αλλά ήταν πανεύκολο. Δηλαδή με του τείχου το έκανα λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Πάμε στα νέα. Σημειώνει και ο πολύ ωραίο το περιβάλλον πίσω μα. Έχει κάνει κάτι Α, λοιπόν, ναι. <χω> λοιπόν, 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 πάμε στα νέα. Εννοείται, όποια ερώτηση θέλετε, παιδιά, κάνετε ε, θα μα βρείτε και στο Greek Digital Community, όπω είπα, κανάλι social Net, και μέσα μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε για αυτό το πράγμα. Θα... Δηλαδή, χα... χαίρομαι πάρα πολύ πώ έχετε καταλάβει να μιλάω για νευρονικά δίκτυα. Λοιπόν, και το πρώτο νέο είναι σχετικό, όπου είναι ο Elon Musk, που έχει φτιάξει ένα AI, το οποίο πήγε και διάβασε πολλά άρθρα και μπορεί να βγάζει ψεύτικε ιστορίε μόνο του. Και αυτέ οι ψεύτικε ιστορίε δεν είναι καν fact-checking, αλλά είναι τόσο αληθοφανή, δηλαδή αυτό που τι διαβάζει δεν καταλαβαίνει ότι τη έγραψε ρομπότ, ότι τι έγραψε AI. Να τονίσουμε σε αυτή τη φάση ότι είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρο ότι οι social, networks αυτό το κάναν πρώτοι. Φτιάξανε AI το οποίο έκανε τέτοιο, έκανε σύνθεση στίχων, δημοτικό, δηλαδή διάβαζε δημοτικά τραγούδια και έβγαζε δημοτικά τραγούδια τα οποία δεν μπορούσε να τα, δεν μπορούσα να τα καταλάβει. Μάλλον δεν, μπο δεν μπορούσε δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ένα άνθρωπο ότι δεν ήταν ε, αληθινά. Αλλά Εντάξει, είχε γιατί ένα κυρίως... μεγαλύτερο ποσοστό έτσι, κα... ε, μυστηρίου. Έλα. Είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό μυστηρίου και ποιητικότητα, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κυρίω κανεί δεν μπορεί να καταλάβει εκτό από λίγου <laughs> πώ δουλεύουν γενικότερα τα δημοτικά τραγούδια. Ε, οπότε και τα δικά μα δημοτικά τραγούδια για τον μέσο άνθρωπο ήταν φοβερά. Λοιπόν, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι ο Έλεν Μάσκ έκλεψε από εμά 100% και πήγε και έφτιαξε ένα AI. Άρα, Έλεν. Ε, εντάξει. Το επόμενο πράγμα που πραγματικά εδώ είναι, είναι μερικές, νε, νευ, νευριάζω, νευριάζω με όλους. Τα λέω με όλους, με όλους. Νευριάζω με, νευριάζω με την Apple, νευριάζω με την Dell, νευριάζω με τα fanboys της Apple, νευριάζω με τους hardcore linux νε, νευριάζω με, με τους casual Windowsάδες, νευριάζω με όλους. Νευριάζουμε όλους. Thanos against the world. Ναι, ναι. Και... Αλλά δεν με νευριάζει τίποτα παραπάνω από... Από... από τα fanboys. Και από τα fanboys γενικά. Δε... Γιατί τα fanboys τι κάνουνε, έχουν μια άρνηση σε όλα. Δηλαδή, Και δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν το, το, το έχετε δει, αυτό που έχω αγοράσει εγώ, αυτό είναι το καλύτερο. Έχω αγοράσει, π.χ. ξέρω εγώ, BMW είναι καλύτερη. Έχω αγοράσει... Ε, καβασάκι, είναι καλύτερη. Έχω αγοράσει MacBook, το MacBook είναι το καλύτερο. Και αρνούμε, αρνούμε να δω τα, τα, προβλήματα. Αυτό είναι το Tunnel Vision. Πάντα κακό. Που υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο οι εταιρείε το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ όλα η Apple. Και δεν μα δίνει σημασία. Δεν δίνει σημασία στου χρήστε που πραγματικά το έχουν ανάγκη να πάρουν ένα καλό laptop για να κάνουν προγραμματισμό. Και συνεχίζουμε με αυτή την κατάσταση. Και τι γίνεται τώρα. Και φυσικά δεν βοηθάνε και οι όταν έχουν αυτό το τουπέ ότι. Οι hardcore Linuxάδε, παιδί μου. Όταν έχουν αυτό το τουπέ που σου λένε ότι τα MacBook είναι για το. Μίτσο. Για το Μίτσο. Για και... Για <laughs> Ήθελα να εκφραστώ διαφορετικά. Και, και... και δημιουργείται αυτό, αυτή η πόλωση. Απλά, απλά θέλω ένα καλό λάπτοπ που να δουλεύει και να μην βγάζει αυτά τα προβλήματα που βγάζει αυτό το MacBook και ταυτοχρόνω να έχει αυτή τη χρηστικότητα και αυτή την οθόνη. Είναι απλό. Υπάρχει, φτιάξε μου ένα. Τελείωσε. Αν το φτιάξει Apple, μια χαρά. Αν δεν το φτιάξει Apple, τελείωσε. Και πάνω σε αυτό ήθελα να, 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 να σα γνωρίσω, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το δείτε, τον Louis Ρόσμαν, ο οποίο είναι ένα τυπά. Από αυτόν εγώ έχω μάθει ηλεκτρονική. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Είναι, είναι ένα τυπά, είναι πάρα πολύ γνωστό. Είναι ηλεκτρονικό. Είναι πάρα πολύ ε, επικριτικός απέναντι στην Apple. Α, τον έχω δει σε βίντεο με τον Linus αυτόν. Α, ναι, ναι, ναι. Και... Ε, το θέμα είναι ότι αναγνωρίζει τα καλά πράγματα που έχει το MacBook, αλλά τσαντίζεται με το γεγονός ότι όλα τα fanboys δεν το βρίσκουν, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, δεν, δεν το αποδέχονται. Πολύ ωραίο βίντεο αυτό, by the way. Ε, δείτε το και γενικότερα. δηλαδή Αν θέλετε να ασχοληθείτε με την ηλεκτρονική, ε, έχω, μάθει, ε, έχω μάθει να αλλάζω πυκνοτέ από αυτόν τον τύπα. Έχω μάθει δηλαδή τρελά πράγματα. Φοβερό. Βέβαια, ένα λερτούρ διακόπτη δεν μπορούσα να ανταλλάξω. ήρθε ο Δημήτρη και βοήθησε. Ε, εκεί πρέπει να δει Electro Boom. Ε, είναι πάρα πολύ καλό. <laughs> ε, να κάνει <laughs> αυτό που δείχνει στο τέλο, όχι ενδιάμεσα. Γιατί να χτυπάει τουλάχιστον τέσσερι-πέντε φορέ το like, ρεύμα Κατάλαβα. Το επόμενο πράγμα, θα σα γνωρίσω λίγο αυτό το λάπτο που σα το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Απλά θέλω να σα το πω άλλη μια φορά γιατί έχει πέσει στα 1748 και είναι το Dell XPS το, το, οποίο έχει, τα έχει όλα μέσα. Το συγκεκριμένο έχει 8 GB RAM, αλλά η RAM μπορεί να πάει μέχρι 32, οπότε μπορείτε να το πάρετε με 8 GB και κάποια στιγμή να το βάλετε 16-32. Έχει NVMe SSD που είναι πάρα πολύ γαμάτο. Με 1050 Ti δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ασχοληθεί λίγο με Machine Learning. Ε, με TensorFlow δηλαδή, γιατί τρέχει πάνω σε Nvidia. Ε, αν και δεν έχει πολλά κοιντακόρσα, αλλά είναι, είναι OK, είναι μια χαρά. Είναι ελαφρύ, είναι αρκετά ποιοτικό λάπτοπ. Η... η εγγύηση που σου δίνουν τα Dell σε γενικέ γραμμέ είναι καλή. Η υποστήριξη, μάλλον, που σου δίνουν. Και γενικότερα είναι ένα λάπτοπ ένα που το προτείνουμε κατά καιρού και σε αυτήν την τιμή ε, ε, ακόμα περισσότερο. Τότε δεν βρει εύκολα λάπτοπ με καλύτερη γραφικών νομίζω. Κάτσε Είναι λίγο προβληματικό το, ο τομέα με αυτός με τα λάπτοπ Εμένα με παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν... Να πάμε σε ένα παραπλήσιο σε τιμή Τι είναι αυτό τώρα. Μα, κοιτάξτε, αυτό ήταν παλιέ τιμέ. Αυτό, αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Κάποιο απλά το ξέχασε μεταξύ μα. Δεν, ε, σταμάτησε η Razer να φέρνει στην Ελλάδα laptops. Τέλο πάντων, βρίσκει καλύτερα γάτα αυτών. δηλαδή, υπάρχει, 10, 60, υπάρχει, υπάρχει 1060, υπάρχει, υπάρχει 1070 και τώρα έχουν βγει και οι 20, 20, 2070 Max Q, οι οποίε δεν είναι ακριβώ 2070, αλλά τέλο πάντων. Και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι για τη θέση εργασία που σα είπα, γιατί ψάχνουμε δύο προγραμματιστέ. Ε, λοιπόν, αυτή δεν είναι η θέση εργασία, διαβάστε την ψάχνουμε δύο προγραμματιστές οι οποίοι να έρθουν και να με βοηθήσουν να, έρθουν, να με βοηθήσουν και να μας βοηθήσουν σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλουμε να είναι καλύτερα από εμά. Δηλαδή, θέλουμε, δηλαδή, ψάχνουμε ένα προγραμματιστή, δύο προγραμματιστέ που να ξέρουν αυτά που εμείς δεν ξέρουμε. Με λίγα λόγια. Και αυτό, αυτό θέλουμε. Δηλαδή, θέλουμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή, σαν εταιρεία, να εξελιχθούμε, να τα πάμε λίγο καλύτερα. Και, ε, προφανώ εννοείται ότι έχουμε πάρει junior στο παρελθόν. Δηλαδή, κυρίως junior παίρνουμε. Δεν είναι, δε, δεν είναι ότι έχουμε κάποιο ρατσισμό απέναντι και θέλουμε μόνο seniors ή κάτι τέτοιο. Ε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, θέλουμε δύο top προγραμματιστέ που να είναι φοβεροί. Που, ε, πραγματικά, δηλαδή, θέλω να είναι καλύτεροι από... Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θέλω να είναι καλύτεροι από εμάς. Αυτό, αυτό να τονίσουμε θέλουμε να έχουν άποψη επί... περί τεχνολογίας γενικότερα, θέλουμε να γουστάρουν το να ψάχνουν τεχνολογία, θέλουμε να γουστάρουν να, να συζητάνε για τεχνολογία, δηλαδή όπως αυτό που κάνουμε εμείς στα social nerds, θέλουμε προγραμματιστές που θα έρθουν να έρθουν πραγματικά και να μπορούν να κάτσουν, να κάτσουνε εδώ και να γουστάρουν όλη αυτή την κατάσταση. Και φυσικά να είναι, δεν ξέρω πώς το πω αυτό, καλά παιδιά. Νομίζω ότι είναι το πρώτο αυτό. Ναι, ναι. Και εννο, εννοείται. Ε, γιατί αυτό δύσκολο, αλλάζει, τα άλλα κάπω χτίζονται. Ναι, ναι. Ε, αν ε, μα βλέπει, νιώθει ότι ε, μπορεί να ανταπεξέλθει και γουστάρει αυτή την κατάσταση, γιατί πιστεύει και η καθημερινότητά μα είναι αυτό, έτσι. Αυτό, αυτό κάνουμε, με τη μία διαφορά ότι κάνουμε τέστινγκ και προφανώς είμαστε πολύ πιο σοβαροί στο επίπεδο του κώδικα που γράφουμε. Α, αλλά αυτό είναι το ύφος Τη εργασία μα που βλέπετε εδώ δεν, δεν είναι διαφορετικό. Οπότε στείλτε μα το βιογραφικό. Ε, εγώ θα το πάρω το βιογραφικό, εγώ το βλέπω. Συγγνώμη αν έχετε στείλει και δεν έχω απαντήσει, είναι γιατί ακόμα δεν έχω προλάβει να τα δω. Δηλαδή είχα σκοπό να τα δω χτες, αλλά είχα πολλή δουλειά. Θα τα δω τη Δευτέρα για όσου έχουν στείλει ήδη. Ε, για όσου δεν έχουν ε, στείλει, στείλτε, και μπορείτε, μπορείτε να μιλήσετε και άμεσα. Δηλαδή, μπορείτε να μιλήσετε και στο και στο Greek Digital Community και στο Facebook και να με ρωτήσετε αν έχετε κάποια πορεία, ή μπορείτε να τις γράψετε εδώ για να τις απαντήσουμε για όλους. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Ε, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ωραία. Να κλείσω? Ε, λέει ο Acer ε, θέλω να έρθω εγώ, αλλά δεν ξέρω κάτι που δεν ξέρετε. Μπορεί έτσι να νομίζεις. <laughs> <laughs> Κοίταξε, πρώτα απ' όλα ε, Λάζα, εσύ πρέπει να έρθει για να πάμε για καφέ, γιατί τα, τα, λέμε, τα λέμε τόσο καιρό. Λοιπόν, πρέπει να είσαι εδώ ε, ή εδώ. Ήταν σωστά, θα δει που θα κάτσει για, να, για να κάνουμε κάτι τέτοιο πρώτα. Να γνωριστούμε λίγο. Γιατί τόσο καιρό τα λέμε απλά από τέτοια απομακρυσμένα. Λοιπόν, bon, κλείνω. Oh, Τσαβά, παιδιά. Γεια σα. Πρέπει να κάνω και αυτό εδώ.